Χαιρετώ, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής Αυτό είναι το κανάλι μου στο YouTube και είσαστε στο videolearner.com Κάνουμε το μάθημα υλικό και δίκτυα υπολογιστών και σήμερα θα μιλήσουμε για τις κάρτες επέκτασης τα οποία είναι ηλεκτρονικά κυκλώματα, δηλαδή ηλεκτρονικές πλακέτες που τοποθετούνται στις στήρες επέκτασης, της μυντικής πλακέτας και τις δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνεί με διάφορες περιφερειακές αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές. Αναφέρονται και με την ονομασία ελεκτές ή αλλιώς κοντρόλερς στα τσιπάκια. Σε εμάς δίνεται ελεκτέ ή αλλιώ controllers, στα τσιπάκια, σε μα δίνεται η δυνατότητα να επεκτείνουμε τι λειτουργίε του υπολογιστή μα, να ακούσουμε μουσική, να παίξουμε παιχνίδι, να δούμε τηλεόραση. Οι κυριότερε κάρτε επέκταση είναι η κάρτα γραφικών, η οποία μα δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε μία ή περισσότερε οθόνε στον υπολογιστή μα. Έχουμε κάρτε γραφικών PCI Express, πολύ γρήγορε. Η κάρτα ήχου, η οποία επιτρέπει στον υπολογιστή μα να παράγει ήχο. Επίση, μα επιτρέπει να συνδέσουμε αναλογικέ ή ψηφιακέ πηγέ ήχου, όπω χάρη ένα μικρόφωνο ή ένα μουσικό όργανο. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε και την κάρτα ήχου με μια θύρα USB, πολύ εύκολα τώρα πλέον. Η κάρτα τηλεόραση ή επεξεργασία βίντεο, η οποία μπορεί να μετατρέψει τον υπολογιστή μα σε τηλεοπτικό δέκτη ή μα επιτρέπει να συνδέσουμε κάποιε αναλογικέ ή ψηφιακέ πηγέ βίντεο, όπω βιντεοκάμερε, παλιέ αναλογικέ Βιντεοκάμερες και συνδέουμε σύντος ένα ομοαξονικό καλώδιο. Η κάρτα δικτύου η οποία δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουμε τον υπολογιστή μας σε ένα τοπικό δίκτυο υπολογιστών με ένα router παραμοσκάρι ή με ένα switch ή με ένα hub με τη χρήση καλωδίου UTP και να συνδέσουμε και να φτιάξουμε ένα δίκτυο. Τα πρότυπα των αδιασύνδεσης αυτών των καρτών είναι ίδια με εκείνα των τύρων επέκτασης που διαθέτουν οι μητρικές πλακέτες, συνήθως έχουμε PCI Express, PCI. Σήμερα οι περισσότερες κάρτες επέκτασης είναι σύμφωνες με τα πρότυπα διασύνδεσης PCI και PCI Express. PCI Express συνήθως έχουμε για γρήγορες συσκευέ, όπως είναι οι κάρτες γραφικών. Και βεβαίω να τονίσουμε ότι οι νεότερες μητρικές πλακέτες που έχουν ισχυρού επεξεργαστέ, ενσωματών ολοένα και περισσότερε από τι λειτουργίε τέτοιων καρτών. Έχουμε δηλαδή on-board κάρτα ήχου, on-board κάρτα δικτύου, on-board Κάρτα γραφικών και έτσι εξαλείφεται η ανάγκη χρήση του. Και τελειώσαμε το μάθημα με τι κάρτε επέκταση. Θα ακολουθήσει μάθημα με τι περιφερειακέ συσκευέ από το Σπύρο Ζηγούρη, το βίντεοLearn.com και το κανάλι μα στο YouTube. Γεια σα.